Καλησπέρα φίλοι μου Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist Σε αυτό το podcast έχω να σας μιλήσω για τα δελτία τύπου Πολλοί από εσά με ρωτήσατε τι ακριβώς είναι το δελτίο τύπου Στο προηγούμενο podcast που αναφέρθηκα σχετικά με τη σύγκριση δελτίου τύπου και social media Θα σας απαντήσω με απλά λόγια. Τα δελτία τύπου είναι μια τεχνική όπου χρησιμοποιούν οι μάνατζερ των δημοσίων σχέσεων και αποσκοπούν στην μαζική ενημέρωση των καταναλωτών, των ακολούθων, έτσι, των ανθρώπων ουσιαστικά που ενδιαφέρονται για μια επιχείρηση, για μια εταιρεία, για ένα προϊόν, για μια υπηρεσία. Αποτελούν ουσιαστικά έναν οικονομικό τρόπο όπου διαφήμισης και ενημέρωσης σε εισαγωγικά του κοινού της επιχείρησης. Η ιστοσελίδα μας για παράδειγμα, όπως και τα social media μιας επιχείρησης, θα πρέπει σίγουρα να τα δημοσιεύουν αυτά τα δελτία τύπου τα οποία γράφουμε και στέλνουμε. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, θα πρέπει να τα γράφουμε με τέτοιο τρόπο και με σωστό τρόπο και να τα στέλνουμε σε μέσα. Σε έντυπα, σε ψηφιακά, σε τηλεοπτικά, γιατί κάποια από αυτά τα μέσα μπορεί να δημοσιεύσουν το δελτίο τύπου και να πάρουμε επιπλέον προβολή και διαφήμιση δωρεάν, κάποιες περιπτώσεις ανάλογα το μήνυμα το οποίο έχουμε να μεταφέρουμε μπορεί να είναι επιπληρωμή και φυσικά να ενημερώσουμε το κοινό μας για το οτιδήποτε, για ένα επίτευγμα της επιχείρησης ή για μια στοχεία της επιχείρησης ή για μια καινοτομία της επιχείρησης. Ένα δελτίο τύπου πρέπει να απαντά σε κάποια βασικά ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία είναι ποιο, τι, πώ, πού, πότε και γιατί. Αυτά τα έξι ερωτήματα είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να απαντήσουμε στην πρώτη μας παράγραφο όταν προσπαθούμε να συντάξουμε ένα δελτίο τύπου. Δεν είναι κάτι δύσκολο, εύκολα ακούγεται, ε, το δύσκολο ουσιαστικά είναι, αν θέλετε τη γνώμη μου, να μαζέψετε μια τέλεια ατζέντα από δημοσιογράφους και από μέσα τα οποία σας εμπιστεύονται και θα δημοσιεύουν τα δελτία τύπου τα οποία τους στέλνετε. Αυτό είναι το δύσκολο και εύχομαι σιγά σιγά να το καταφέρετε. Ένα ωραίος τρόπος όπου μπορείτε να το πετύχετε αυτό είναι να αρχίσετε να κάνετε μια αρθογραφία και να τη στέλνετε στα μέσα έτσι ώστε να συστηθείτε ποιο είστε, τι κάνετε, ποιο είναι το επάγγελμά ποιο είναι ο τρόπος ε, που γράφετε τα κείμενά σας, ποιο είναι ο τρόπος σκέψης, η λογική σας, η έκφρασή σας έτσι ώστε να ταυτιστείτε με τα μέσα να σας γνωρίσουν, να σας μάθουν, να σας εμπιστευτούν και να αρχίσουν να σας δημοσιεύουν τα δελτία τύπου.